γεγονός αποτελούν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της χώρας, με τη θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές να φτάνει στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου. Νοτιότερα μπορεί να μην υπάρχει πιθανότητα χιονόπτωσης, ωστόσο η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή. Την Τρίτη αναμένεται να χιονίσει τη νύχτα στα ορεινά της δυτικής χώρας. Στα ανατολικά και νότια υπηρωτικά και το Αιγαίο σημειώνονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα καταιγίδες έως τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από αργά το απόγευμα στα δυτικά θα σημειωθούν βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στα δυτικά και στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου και τους 11 με 14 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, επικίνδυνη κακοκαιρία έρχεται μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλεάρχου Μαρουσάκη. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε ισχυρή κακοκαιρία στη χώρα μας, με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά. Συνεχίζεται η παρέλαση των βαρομετρικών χαμηλών. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης η επικράτηση ενός ιδιαίτερα άστατου καιρού, που θα έχει από βροχές και πολύ ισχυρούς ανέμους μέχρι και χιόνια στα βουνά μας, θυμίζοντάς μας ότι μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του Κεντρικού και του Νοτιού Αιγαίου, στην Πελοπόννησο με έμφαση στα δυτικά και περισσότερο τα ανατολικά και νότια παράλια. Στη Στερεά με έμφαση το κεντρικό και περισσότερο το ανατολικό τμήμα της, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στη Θεσσαλία, σποράδες. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την Παρασκευή, σταδιακά η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί για να οδηγηθούμε σε Σαββατοκύριακο με γενικά ήπιο καιρό, ο οποίος θα οδηγήσει τον υδράργυρο και σε άνοδο.